Γεια σας, είμαι η Ζώη Αυγουστή και εύχομαι να περάσουμε μαζί ένα όμορφο Σαββατόβραδο. Μείνετε μαζί μας και σήμερα, γιατί συναντήσαμε τη Βασιλική Χατζιαδάμου και μιλήσαμε μαζί της για όλα. Για τη ζωή της, την οικογένειά της, τα πρώτα της βήματα στο χώρο της τηλεόρασης, την παράδοση, ενώ ξεκαθάρισε για πρώτη φορά τι πραγματικά συνέβη με την απομάκρυνσή της από την εκπομπή «Παραδοσιακή βραδιά». Μείνετε μαζί μας γιατί ο παιδίατρος Νίκος Μαρκίδης εξήγησε στην Νάταλη τα πάντα για την παιδική παχυσαρκία, ενώ σας έχουμε και τις καλύτερες συμβουλές ομορφιάς. Μείνετε μαζί μας γιατί όταν συναντιόμαστε η ζωή γίνεται εντόλτσε Κυρίε και κύριοι καλησπέρα. Καλώς ορίσατε και απόψε στην παρέα μας. Είμαστε εδώ στον Dolce Vita, με την απόψινή καλεσμένη Μία γυναίκα που δεν ξέρω, συμπαθώ πάρα πολύ προσωπικά και νομίζω ότι κάθε φορά που την συναντάω με αυτόν τον τρόπο, κάνω την έναρξη. Αλλά δεν έχω άλλα λόγια να πω. Είναι κλικίτατη πραγματικά, την έχουμε μάθει μέσα λίγο από την παράδοση, αλλά και έχει δοκιμαστεί σε πολλά. Και θα μας πει πού ένιωσε λίγο καλύτερα η Βασιλική Χατζιωδάμου, που είναι η άποψή καλεσμένη. Βασιλική, ναι. μου σε ευχαριστώ. Εγώ πολύ. ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζωά, εντάξει, νομίζω τα αισθήματα. Ε, Από ναι. την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε, ένιωσα μαζί σου πολύ οικεία και ξέρει μια συμπάθεια που δεν ένιωθει για πάρα πολλά άτομα που δεν τα ξέρει τόσο καλά. Ζώη μου νομίζω είναι οι άνθρωποι που τα βρεθούν. Είναι κάποιε περιπτώσει που επικοινωνεί περισσότερο με, ναι, με σου σχέση υπόλοιπους. με κάποιου άλλου. Αλλά πρέπει να σου πω ότι την προηγούμενη φορά που με είχε φιλοξενήσει, ναι. απόλαυσα τόσο πολύ τη συνέντευξη που είχαμε κάνει, την κουβέντα που είχαμε κάνει. Ναι. Και μάλιστα σου ομολόγησα τότε, νομίζω, δεν ξέρω το είπα και στον αέρα ή μόνο εκτό αέρα, mm. ότι ρε παιδί μου, έχει ταλέντο σε τούτο. Σε ευχαριστώ Πραγματικά. πάρα πολύ. Ταξιδεύει, απλά παίρνει τον έτσι πολύ εύκολα το δρόμο και το καθοδηγεί. Ε, όσοι έρχονται σε αυτόν τον καναπέ είναι άτομα που θέλω πραγματικά να μάθω για αυτού. Άρα και για ένα καφέ να πηγαίναμε έξω και να μου έδινε στο ελεύθερο αυτά τα πράγματα θα σε ρωτούσα. Απλά τώρα υπάρχουν κάποιε κάρτε και τα κατα, καταγράφουν γυαλί, ή, ναι, <laughs> η συνέντευξη. Ε, συνέντευξη. Παράδοση κατοίκων. Mm -hmm. Κρατάμε την παράδοση, αλλά κάνουμε ένα λίγο διαφορετικό κόνσεπτ φέτο στον Α. Ε, ήταν Έτσι. δικιά σου πρόταση στο Σταθμό αυτή λίγο η διαφοροποίηση. Λοιπόν, να σου πω, Ζωή μου, ότι η συνεργασία με τον ΑΛΦΑ Κύπρο ξεκίνησε πέρσι. Είχαμε στήσει τόσο υπάρχουν τραγούδια που ήθελαμε να βασιστούμε λίγο σε μια μουσική εκπομπή. Ε, Φέτο όταν ξεκίνησε να συζητηθεί η νέα σεζόν, mm -hmm. είχαμε σκοπό να συνεχίσουμε τόσο υπάρχουν τραγούδια με την αρχή τη σεζόν. Δηλαδή από Σεπτέμβριο έως Οκτώ Κατόπιν κουβέντα, καθώ επίση συζητήσεων κτλ., mm. ε, με κάποιε αλλαγέ που θέλαμε να κάνουμε, στο όσο υπάρχουν τραγούδια, τελικά πρόκειψε μια νέα εκπομπή. Πάνω στη συζήτηση, ναι. δηλαδή. Ναι. Ε, θέλαμε έτσι να το κάνουμε λίγο πιο παραίστικο, να έχει μέσα μουσική, να έχει παιχνίδι που ζητούσε ο κόσμο. Ναι. Ε, θέλαμε μια βασιλική που να μιλάζει κυπριακά. Ζητούσαμε στο πάρα πολύ το mm -hmm. το. Και προσπαθήσαμε να συμμεριστούμε και να φωγκραστούμε τον κόσμο. Και τσικάμαμε. έτσι κάμαμε. Έτσι βγήκε η νέα εκπομπή. συμβάλαμε πολύ στο να βγει η νέα εκπομπή, όπως και στο να δοθεί ο τίτλο. Γιατί πρέπει να σου πω ότι ο Αντρέα Βασιλείου είχε μπει αρχικά μουσική κατοίκων. Κάποια στιγμή, ναι. όταν καθόμαστε σε ένα meeting, απλά πετάει για το Μιχάλη μα, ο Αργυρό, λέει: Ρε παιδιά, παράδοση κατοίκων. Αυτό καταλήξαμε κόσμος, στο, ναι. στον τίτλο τη εκπομπή. Νομίζω ότι ο κόσμο έχει συνδυάσει λίγο με την παράδοση. Ε, ναι. Παι, έχει μάθει μέσα από τη Βασιλική να ακούσει κυπριακό τραγούδι. Έχει μάθει μέσα από τη Βασιλική να ακούσει κυπριακά στον mm -hmm. αέρα. Γιατί πρέπει να σου πω ότι όταν ξεκίνησα... όταν ξεκίνησαμε το παίζουμε κυπριακά, υπερχωρήσαμε... Mm -hmm. ε, και όταν βρεθήκα και σε άλλου είδου εκπομπέ, εκρίθηκα κάποια στιγμή από μια μερίδα κόσμου γιατί μιλούσα κυπριακά στον αέρα... και από άλλη μερίδα κόσμου... Ε, άκουγα έναν «Μπράβο Βασιλική που Μα όταν έχει να κάνει με την παράδοση, θα βγαίνει και θα μιλά στη δημοτική ενώ μιλά ε, ε, Να σου πω και κυπριακά. στο απογευματινό όμω ζωή μου. Όταν έκανα το στο Σύγματο Απόγευματινό, mm -hmm. το απογευματινό, το ναι. Ετόλμησα ε, να μιλήσω και εκεί κυπριακά, mm -hmm. κανονικά. Νομίζω ότι πλέον μιλάνε σχεδόν όλε οι εκπομπέ. Ε, ναι, νομίζω ότι λίγο ρε παιδί, παιδί μου. Πώ να το πω. Λίγο να είσαι mm -hmm. στην Κυπριακή την τηλεόραση. Δεν σου λέω να χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο Κυπριακή. Ναι. Χρησιμοποιεί τη δημοτική, τώρα αν με όμορφον τρόπο χειριστείς και την Κυπριακή και βγει προς mm -hmm. τα έξω, το θεωρώ όμορφο. Νιώθεις πιο καλά σε εκπομπές που έχουν σαν βάση τη μουσική. Είσαι πιο πολύ στο δικό σου κομμάτι. Γιατί μου ανέφερε τώρα το ζησέτο ήταν ένα εντελώ διαφορετικό mm -hmm. είδος είδο εκπομπή. Ε, η αλήθεια μου δεν ήξερα να κάνω. Mm. Δηλαδή μπαίνοντα ξεκινήσα να μαθαίνω. Ο κόσμο είναι τσιωσιτό είναι υπομονή, στο να κάτσει η Βασιλική να μάθει πιθανόν α, την απογευματινή ναι. ζώνη τόσο καλά. Νομίζω ότι ο κόσμο επειδή με είχε συνηθίσει σε συγκεκριμένο κόνσεπτ, αποζητούσε συγκεκριμένο κόνσεπτ. Mm. Ήταν μια περίοδο υπέροχη, γιατί γνώρισα του ανθρώπου που κρατάω μέχρι σήμερα επαφή και του αγαπώ πάρα πολύ. Μου έδωσαν πολλά εφόδια. Ο ένα χρόνο καθημερινή εκπομπή ήταν ενεργετικό. Ε, mm. Πολύ, δηλαδή ε, διένυσα δρόμων και χιλιόμετρα που θα χρειαζόταν άλλες εκπομπές, μαγνητοσκοπημένες, για να το ζήσω, για να το βιώσω. Να ναι, πολύ περισσότερο χρόνο θα πετούσε, Αλλά ναι, νιώθω πολύ πιο άνετα όμορφα, θα το έλεγα, όχι άνετα. Mm -hmm. Ε, παιδί μου, η μουσική χαλαρώνει με, όπως νομίζω χαλαρώνει και το τους πλείστους, ναι, παρακολουθώντας. Ε, στοιχείο μου. Εσύ μόνη σου σαν βασιλική τι μουσική θα ακούς. Τα πάντα ζωή mm. μου. Όσο τι και στο αυτοκίνητο, παιδε. στο σπίτι, τα θα πάντα. Ακούσω mm. Θα ακούσω και αυτά που ακούγονται στα ραδιόφωνα, θα ακούσω και ροκ, θα ακούσω και pop, παρέσκει μην jazz πάρα πολλά. Ναι. Mm. Ναι, σπίτι να ακούμε αρκετά. Ακούω παραδοσιακή εννοείται. Ε, ακούω ξένη μουσική. Ακούω. Mm -hmm. δεν έχω ιδιαίτερη προτίμηση στη ξένη. Είναι κάποιοι, κα, κα, κάποια τραγούδια που θα επιλέξω να ακούσω, αλλά ακούω. Ένα mm -hmm. απορρίπτω η, η ίδια μουσική, μου. όχι, σε καμία mm -hmm. περίπτωση. Ε, γι' αυτό και ασχολείσαι και με το ραδιόφωνο. Ε, χρόνια, την τελευταία χρόνια είσαι στον Active, καθημερινά. Είμαι, ναι. Mm -hmm. ε, έκλεισα ένα χρόνο παρουσίας Ενάμιση είμαι στο 1,5 τώρα mm -hmm. στον Active, καθημερινή κα, βάση. Είμαι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή το πρωινό, 9 με 12. Ε, ε, και εδώ, δεν, ξέρεις, <laughs> όταν αναλογίζομαι ζωή μου, ε, το πώ κατέληξα να, να κάνω κάποια πράγματα. Ε, έρχονται όμω και πρόσωπα με στον. Και είναι πολύ σημαντικό να τα ευχαριστήσω ναι, αυτά ευχα... τα πρόσωπα. Πραγματικά mm. αισθάνομαι mm. ότι θέλω να του ευχαριστώ. Να Σε αυτή την περίπτωση είναι mm. ο Μάνο Μωησαίο και το νόμιλο Φιλελεύθερο. Mm. Ε, πολύ όμορφη επαφή με το ραδιόφωνο. Τι είναι που λέμε μαγεία, δεν μπορούμε να το περιγράψουμε τον κόσμο. Mm. Νομίζω mm. ο κόσμο που είναι. Ο, ο παδός τον ακούει ραδιόφωνο φανατικά, mm. γιατί mm. υπάρχουν αρκετοί. Δεν ξέρω μοιράζουν τέτοιοι οι ανθρώποι μαζί μα το, 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 το κομμάτι. Mm. Είναι όμορφο ρε παιδί μου. Βάλει μουσικέ, ταξιδεύει, μελετά τι ιστορίε των τραγουδιών. Ε, αν είσαι στεναχωρημένο, μοιράζεσαι το πάλι με τη μουσική. Να είσαι χαρούμενο το ίδιο. Ναι. Mm -hmm. Θέλω να σε ρωτήσω γιατί έχω την αίσθηση ότι η τηλεόραση περνάει μια κρίση. Mm -hmm. Λίγο τα πιο νεανικά κοινά, ίσω να μην είναι τόσο πιστή τηλεθεατέ όσο ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Εσύ απευθύνεσαι, θεωρεί σε ένα κοινό που παραδοσιακά βλέπει τηλεόραση ή ε, θα έρθει και κόσμος πολύ νεαρός σε ηλικία να σε πλησιάσει και να σου πει ότι βλέπουμε την εκπομπή και έχουμε μάθει την παράδοση από σένα. Η αλήθεια, είναι μεγάλη αλήθεια του τον που επεσήμανες, το γεγονός ότι οι νεαροί πλέον επιλέγουν να βλέπουν οτιδήποτε άλλο πλέον, ή μέσω διαδικτύου, οι ταινίες, ε, επιλεκτικά πλέον παρακολουθούν τηλεόραση, είναι κάποιες ηλικίε συγκεκριμένες mm -hmm. που θα επιλέξουν να δουν τηλεόραση. Ε, προς έπ, έκπληξη δική μου, επειδή έχουμε στήσει ένα σχήμα μουσικό ε, το, τα τελευταία 1,5-2 χρόνια, εκτός από αυτά που έκανα πριν, όταν βγαίνουμε έξω στον κόσμο και εν, εντζομεί η ουσιαστική επαφή, Επλησιάσαμε πάρα πολύ νεαροί και για μένα ήταν έκπληξη μεγάλη. Ναι. Γιατί πλησιάσαμε νεαροί γονεί. Επλησιάσαμε κάποια στιγμή, κάθομαι στη Μεγκαφετερία τη Λευκοσία. Ε, ήταν να δισκογραφήσουμε έναν τραγούδι στην Αθήνα. Εγώ έβαλα, το, 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 κομμάτι να το ακούσω, να δούμε τι αλλαγέ θα κάναμε. Και κάποια στιγμή, αν παιδί κάθε τον πίσω μου, και νιώθω το, κάποιον ναι. να μου χτυπά τον νόμο. Ε, ναι. καλή δηλαδή, μου, Είσαστε η κυρία που είσαστε στην τηλεόραση. Ένα θύμω με το όνομα σα, αλλά ξέρω ότι τραγουδάτε παραδοσιακά. Πολύ όμορφο. Σημαίνει ότι το κοινό. Και ε, μία μερίδα, ένα κομμάτι, ε, νομίζω. Ναι. Το νέο mm. να αγγίξαμε το στην mm. πορεία. Πιστεύει, και θέλω να μου απαντήσει αμέσω μετά τη μικρή διακοπή σε αυτή mm. την ερώτηση, πιστεύει ότι μπορεί να ευθύνεται και η όλη εξωτερική σου εμφάνιση που δεν έχει να κάνει με την παράδοση σε μία νέα μοντέρνα, πολύ όμορφη γυναίκα. Όλα θα μου απαντήσει μετά. Πάμε να δούμε τι συμβουλέ από του ειδικού μα και επανερχόμαστε. Καλησπέρα. Μαζί μα ο παιδίατρος κύριο Νίκο Μακρύδη. Καλησπέρα, κύριε Νίκο. Καλησπέρα, Νατέλη. Λοιπόν, θα μιλήσουμε απόψε για ένα θέμα, ε, αυτό τη παιδική παχυσαρκίας. Βλέπω πολλά παιδάκια και, γονείς, και πολλοί γονεί που βασανίζονται με το θέμα αυτό. Ε, είναι κληρονομικό, είναι το τι τρώνε, είναι η διατροφή του, Η παιδική παχυσαρκία είναι, ε, είναι μια μάστιγα τη εποχή. Σίγουρα ε, υπάρχει μια κληρονομική επιβάρηση σε κάποια από τα παιδιά, φυσικά και υπάρχει. Ε, Όμω ε, κυρίω πρέπει να επικεντρωθούμε στην διατροφή των παιδιών. Η διατροφή των παιδιών έχει χαλάσει ε, τα τελευταία χρόνια, δεκαετίες θα έλεγα. Βλέπουμε παιδιά δηλαδή να παίζουν κάτω από τι πορτοκαλιές, αλλά πορτοκάλια να μην τρώνε. Βλέπουμε παιδιά ε, να κατευνάζουν την πείνα του τρώγοντα σοκολάτε, snacks με, με, με σοκολάτα μέσα, με μαρμελάδε, μπισκότα, ε, ναι, πατατάκια, ε, ποτά που είναι ζαχαρούχα, δηλαδή όπω τα αναψυχτικά και η χυμή που είναι φούλα από ζάχαρη. Και φυσικά ένα από τους παράγοντες που επηρεάζουν είναι η, η, αλλαγή του τρόπου ζωής των παιδιών, είναι η ατέλειωτη ενασχόληση των παιδιών με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, έχουν μείνει στο σπίτι, ε, έχουν ξεχάσει πλέον τι σημαίνει πάρκο, τι σημαίνει παιχνίδι, τι σημαίνει, παιχνίδι ακριβώς, τι σημαίνει ομαδικό παιχνίδι στην αυλή ή στη χωράφα που παίζαμε εμεί πιο παλιά. Ε, Συνεπάγεται αυτό εκεί, ότι δεν υπάρχει κίνηση. Ακριβώς, υπάρχει. καθόμενοι εκεί, στον καναπέ του, παίζοντα με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, με τι βιντεοκονσόλε. Φωνάζω στη μαμά, φέρε μου, ξέρω κάτι να πιω, να φάω και συνεχίζει αυτό το πράγμα κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ακούμε καταρχά σε ποια ηλικία μπορούμε να δώσουμε ζάχαρη στο παιδί. Γιατί. Λένε και διάφοροι, εντάξει, δώσε στο παιδί σου μια σοκολατίτσα, δεν θα πάθει κάτι, δώσε μια καραμέλα. Και συχνά και λέω, και όλο το παιδί, άμα κάνει κάτι καλό, με ένα γλυκό. Ε... Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι από τα, από τα προβλήματα, να επιβραβεύουμε με γλυκά. Η ζάχαρη, όπως και το αλάτι, είναι καλά να αποφεύγεται όσο παραπάνω γίνεται. Δηλαδή. Μέχρι το παιδί να γινει τριων τριών-τεσσάρων ετών και να αρχίσει να πηγαίνει στα διάφορα γενέθλια, σε συγκεντρώσει και να τρουει από εκεί ανεξέλεκτα ε, γλυκά και αλμυρά, είναι καλά. ώσπου έχουμε την κατάσταση στα χέρια μα, να αποφεύγεται η χορήγηση ζάχαρη στα παιδιά. Τώρα, όσον αφορά ε, το, την, κάποιοι γονεί που λένε Δώσε ζάχαρη στο παιδί, δώσε γλυκό στο παιδί για επιβράβευση, είναι ο λίγοντη λάθο αυτό. Ε, προτιμώ ε, με κάποιο άλλο τρόπο να επιβραβεύω τα παιδιά και όχι με γλυκά. Φυσικά και θα φάει το παιδί μια σοκολάτα τη βδομάδα. Ναι. Έχει το δικαίωμα, είναι παιδί και θα φάει για τα γλυκά του ναι. αλλήλω. Ε, ούτε πρέπει να είμαστε υπερβολικοί, ούτε απόλυτα αυτό. Γνωρίζω, επειδή δεν γίνεται πολλά όμως... στα παιδιά να πιστεύουν ότι η σοκολάτα ή να φάνε ένα πατατάκι είναι, είναι κακό. Ναι, ότι Άτσι, είναι... Δεν είναι αμαρτία. Ε, πρέπει όμω να έχουμε τον έλεγχο στα χέρια μα. Πάντα. Μάλισο. Σε όλα αυτά και η υπερβολή, αλλά και το ανάποδο είναι πάντα κακό. Ε, τώρα όσο αφορά την παχυσαρκία, αυτό που είναι καλό να αναφέρουμε είναι ότι πρέπει δύο πράγματα να κάνουμε. Από τη ναι. μία να μειώσουμε την εισαγωγή θερμίδων, δηλαδή mm -hmm. να, να προσέξουμε διατροφή του παιδιού τόσο ώστε να τρέφεται πιο σωστά, με περισσότερα λαχανικά, με περισσότερα φρούτα, οικογενειακά στο οικογενειακό τραπέζι, αυτό το ξεχνάμε. Είναι καλά να, η οικογένεια να τρώει μαζί, να αποφεύγονται αυτά τα snacks, τα, τα, τα fast food, τα λεγόμενα, πάρα πολλέ φορέ τη βδομάδα. Είναι, και αυτά θα τα φάνε τα παιδιά. Αλλά μια φορά κάθε τόσο, όχι ναι, καθημερινά, ναι. ούτε κάθε εβδομάδα, με μια σταθερή μορφή ή ρυθμό, να δίνουμε στα παιδιά ξένο φαγητό έτοιμο μαγειρεμένο. Ε, Οπότε αυτό που λένε: κανο... Κάνει δίαιτα στο παιδί. Το βλέπουμε ένα παιδί σαρκό, Κάνει δίαιτα στο παιδί. Ναι, ναι. Επιτρέπεται σε εισαγωγικά δηλαδή να φτιάξουμε τη διατροφή του παιδιού. Ακριβώ. Η, η, το, η δίαιτα είναι η σωστή διατροφή. Να, να, να φροντίσουμε δηλαδή σαν γονεί, να δίνουμε στα παιδιά μα και από τι πέντε ομάδε τροφίμων καθημερινά. Να προχοντίζουμε το κάθε γεύμα να περιέχει δύο, τουλάχιστον με τρει από αυτέ τι ομάδε. Και να προσπαθούμε ε, να μην ε, φορτώνουμε το παιδί με θερμίδε αχρίαστε. Πολλά λίπη, πολύ ζάχαρη. Πολύ αλάτι. Και από την άλλη πλευρά, πρέπει να αυξήσουμε τη φυσική δραστηριότητα. Δηλαδή, mm. να οθήσουμε το παιδί να ασχολείται με ένα άθλημα, να ασχολείται με το ποδήλατο, να παίζει στο πάρκο, να, να πηγαίνει με άλλα παιδιά και να τρέχει, να παίζει ποδόσφαιρο, μπάσκετ ή οτιδήποτε άλλο. Είναι καλά, δηλαδή, να τα γράψουμε σε αθλητικέ δραστηριότητε mm -hmm. και να ασχολούνται και με αυτό. Ένας άλλος λόγος είναι για να, το, να τα αποσύρουμε, να τα απομακρύνουμε από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που είναι πραγματικά μία μάστιγα. Εσείς τι θα έλεγατε στους γονείς όσον αφορά με τα πολυμέσα, με τα tablet και τα playstation, να δίνουν στο παιδί δηλαδή να παίζουν λίγο μέσα στη μέρα, γιατί όπως και να το κάνουμε είμαστε σε αυτή τη δεκαετία η οποία πλέον είναι μέσα στη ζωή μας αυτά. Ναι, σίγουρα έχει δίκιο Νανταλή μου ότι ε, η τεχνολογία είναι στη ζωή μας και θα είναι και θα παραμείνει εδώ και θα εξελίσσεται, θα τελειοποιείται και θα είναι και πολύ ενδιαφέρουσα, αλίμονο. Όμως ε, υπάρχει ένα όριο, πάντα υπάρχει ένα όριο στις ε, ε, ηλεκτρολογικέ συσκευές. Τα παιδιά είναι καλά να μην εκτίθενται μπροστά από οθόνε. Πέραν των δύο ώρων την ημέρα μεταξύ Φέραν των δύο ετών ώρων. 2 και 18. Μέχρι την ηλικία των 2 ετών, είναι καλύτερα να αποφεύγονται παντελώ οι οθόνε από το, από το μωρό, να μην ε, βλέπει καν μια οθόνη. Και από εκεί και πέρα, μέχρι 2 ώρε την ημέρα. Φυσικά και θα παίξουν. Φυσικά και θα, ε, κάποιοι θα έχουν τα κινητά του και όλα αυτά. Αλλά από την άλλη, πρέπει να είμαστε πάντα ε, ε, έτσι προσεκτικοί όσον αφορά τη διάρκεια. Άλιστα. Όχι 20 ώρε. Όλα με μέτρο. Όλα με μέτρο. Ευχαριστούμε, γιατρέ. Ευχαριστώ εγώ.